Η μερίδα διοργανώνει πασηγέ αύριο 5η 14 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πέλα με θέμα Η μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η μερίδα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματο Προωθώντα στόχου τη αγροτική κοινωνία που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη δράσεων ενημέρωση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική, υλοποίηση δράσεων ενημέρωση στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ΚΑΠ της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Η Πασαγιές έχει αναλάβει την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις και τις εφαρμογές της πολιτικής αυτής στη χώρα μας και η μερίδα στα Γιάννητσά θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στι δράσει του προγράμματος αυτού. Σημειώνεται ότι στην ημερίδα αυτή η σύγκριση θα παρουσιάσουν οι κύριοι Γιάννης Κολυβά, προϊστάμενος του Γραφείου Βρυξελών της Πασηγές, Μιχάλη Μύρη, Τάκη Πεβερέτο, μέλο Διοικητικού Συμβουλίου τη Πασεγέ και πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνική Κτηνοτροφία και Ντίνο Μπλιάτσο, πρόεδρο στη Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ, για να αναλύσουν τι εξελίξει και τι προοπτικέ τη ΚΑΠ τη νέα προγραμματική περίοδου. Περικοπή των εγκυημένων τιμών που απολαμβάνουν μέχρι 10% είναι διατεθειμένη να δεχθούν οι αγροτε ιδιοκτήτε φωτοβολταϊκών πάρκων, όπω προέκυψε από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία συνεταιριστικών φορέων η περικοπή των εγγυημένων τιμών άνω του 10% σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά επί του τζίρου ύψους 30% καθιστά τις επενδύσεις μη βιώσιμες υποστηρίζουν οι αγρότες. Επισημαίνεται ότι η ενδεχόμενη μείωση των εγγυημένων τιμών θα γίνει στο πλαίσιο του λεγόμενου New Deal για την εξυγείαση της αγοράς των ΑΠΕ στη χώρα μας με τους αγρότες να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για νέες κινητοποιήσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, εκτός από το πρόβλημα της καθυστερημένης εξόφλησης των τιμολογίων, μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή σε τουλάχιστον 350 εγκαταστάσεις δεν έχουν τοποθετηθεί μετρητέ με αποτέλεσμα η παραγωγή του κάθε φωτοβολταϊκού να προκύπτει κατά προσέγγιση. Μάλιστα οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι μιλούν για αυθαίρετες μετρήσεις εύλογα τίθεται το ερώτημα για το πολύ σοβαρό ζήτημα με τους μετρητές δεν είχε καταγγελθεί νωρίτερα. Από τις 13 Δεκέμβρη 2014 τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός 1169 του 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όπου προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης για το χοιρινό και το πρόβιο κρέας καθώς και τα πουλερικά. Όπω αναφέρεται στη μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πανεπιστήμιο του Βάγκενγκεν, η υποχρεωτική αναγραφή θα οδηγήσει σε ελαφριά αύξηση κόστου που εντοπίζεται στο στάδιο μετά την παραγωγή και συγκεκριμένα στην επεξεργασία του κρέατος, κόψιμο και συσκευασία. Ωστόσο, το 90% του επιπλέον κόστου αναμένεται να μετακυληθεί στον καταναλωτή και το 10% στον παραγωγό. Μια άλλη συνέπεια της αναγραφή προέλευσης θα είναι η μείωση των εισαγωγών. Για τη χώρα μας προβλέπεται μείωση των εισαγωγών εγωπρόβιου κρέατος κατά 2,5% από τη στιγμή που εφαρμοστεί το μέτρο. Ποιε όμως οι πληροφορίες θα αναγράφονται, ο τόπος γέννησης, εκτροφής ή σφαγής των ζώων ή όλες αυτές τις πληροφορίες μαζί, ο κανονισμός αφήνει μεγάλα περιθώρια για ευελιξία ορίζοντας ότι ο ακριβής τρόπος εφαρμογής του θα αποφασιστεί μετά από μελέτη των πιθανών επιπτώσεων στην αγορά. Από τη Διεύθυνση Γεωργία Πιερία ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 15 Νοέμβρη και ώρα 8.30 το πρωί στο Διοικητήριο, στον 4ο όροφο, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα Μέθοδοι βιώσιμη διαχείριση για την ελαιοκαλλιέργεια που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιά και Υποτροπικών Φυτών Τχανίων και το Διεθνέ Συμβούλιο Ελαιοκομεία στα πλαίσια του έργου Εκπαίδευση Φορέων τη Ελαιοκομεία σε διαφορετικέ περιοχέ τη Ελλάδα, σε καινοτόμε πρακτικέ για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσει από την αλλαγή του κλίματο και να καλυφθούν οι απαιτήσει τη αγορά. Στο πρόγραμμα του σεμιναρίου προβλέπονται οι εξή ομιλίε: Εγκατάσταση ελαιώνα, επιλογή κατάλληλων ποικιλιών, κλάδεμα, σύστημα διαχείριση από τον κύριο Κουμπούρη, ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιά και Υποτροπικών Φυτών Χανίων Ελγό Λύπανση Ελαιώνα από τον κύριο Ψαρά, ερευνητή Ινστιτούτο Ελιά και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Ελγό Δήμητρα. Άρδευση Ελαιώνα, ποιότητα νερού από τον Δόκτωρ Χατζουλάκη, ερευνητή Ινστιτούτο Ελιά και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Ελγό Δήμητρα. Ολοκληρωμένη φετοπροστασία Ελιά από τον Δόκτωρ Βαρίκου, επιστημονικό συνεργάτη Ινστιτούτο Ελιά και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Ελγό Δήμητρα. Μετασυλλεκτική χειρισμή, διαχείριση αποβλήτων, καθώ και το θέμα ποιότητα ελαιολάδου. Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα χορηγηθεί βεβαίω η συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2351-351-119 23 και 2351-351-116. 23